Συζήτηση με δημότες και ανάλυση των βασικών στοιχείων του σχεδίου Καλλικράτης πραγματοποίησε χθες το Λουτράκι η μερίδα δημοτικών συμβούλων. Πάμε να δούμε τι συζητήθηκε εκεί. Αναλάβαμε μια πρωτοβουλία, όπως είπα και στην εισήγησή μου, είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι, διαβλέποντας το κενό που υπάρχει, επειδή η παρούσα δημοτική πλειοψηφία δεν άνοιξε την κουβέντα για το σχέδιο Καλλικράτης. Θεωρήσαμε λοιπόν εμείς ότι θα έπρεπε να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία, προκειμένου να συζητήσουμε με τους συνδημότες μας, να τους αναλύσουμε τα βασικά στοιχεία του σχεδίου Καλλικράτης που προτείνεται στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης από την κυβέρνηση, πράγμα το οποίο έκανα εγώ με την εισήγησή μου εκ μέρους των συναδέλφων που αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία, να ανταλλάξουμε απόψεις με τους δημότες μας, αλλά και παράλληλα να δημιουργήσουμε το έναυσμα, αν θέλετε, το σπινθήρα, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα εν ώψη των εξελίξεων που θα προέρχονται από τη διοικητική μεταρρύθμιση. Με το εχθές τελείωσε το συνέδριο. Σήμερα τελείωσε το συνέδριο. Σχέδιο. Τι πιστεύετε, θα βγει κάποιο καλό αποτέλεσμα, βγήκε? Νομίζω ότι η απόφαση του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ κινείται σε πολύ καλά πλαίσια. Ακούστηκε και σχολιάστηκε από τον συνάδελφό μου τον Νίκο Τολόι, τον Δημοτικό Σύμβουλο. Έχει δρόμο ακόμα η δημόσια διαβούλευση. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος που έχει να κάνει με τη θεσμική διάρθρωση των νέων Δήμων και να δούμε πλέον στο επόμενο βήμα τη χωροταξική διάρθρωση των Δήμων, ώστε να κλείσει ο κύκλος και να πάμε στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου με τον καινούριο αυτοδιοικητικό χάρτη. Τα τύμπανα του πολέμου και οι κραυγές που ακούγονται το τελευταίο διάστημα μεταξύ του Δημάρχου Λουτρακίου Πέραχώρας και του Δημάρχου Κορίνθων ακολουθούν οι πρόεδροι των δύο δημοτικών συμβουλίων. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να πάψουν να ηχούν. Είμαστε δύο όμορφοι δήμοι, μπορεί να είμαστε μαζί στο μέλλον, δεν το ξέρει κανένας αυτό, ακόμα όμως είναι σίγουρο ότι θα είμαστε είτε έτσι είτε αλλιώς όμορφοι θα ξαναείμαστε. Αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουμε από εδώ και πέρα θα είναι να κατεβάσουμε τους τόνους, να δούμε στη συνέχεια δράσεις που μας ενώνουν, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, η προστασία του Κορινθιακού κόλπου, ακόμα και κοινές αναπτυξιακές δράσεις που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της Διόρυγας ή και άλλων. Θέματα τα οποία τουλάχιστον εσείς που παρακολουθούνται τα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου Λουτρακίου Πέραχώρας ξέρετε ότι τα έχω βάλει εδώ και χρόνια και επανειλημμένα, και όχι να κραυγάζουμε, δεν θέλουμε αυτό, θα σας πάρουμε τα ίστιμια, όχι εμείς δεν σας δίνουμε τα ίστιμια κτλ. Η κυβέρνηση είναι αυτή που θα αποφασίσει. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δημοσιοποιήσουμε τα επιχειρήματά μας, ο Δήμος Λουτρακίου τα δικά του, ο Δήμος Κορινθίων τα δικά τους. Δεν χρειάζονται όμως, πρέπει να μείνουμε σε χαμηλούς τόνους, δεν χρειάζονται τύμπανα πολέμου και κραυγές όπως αυτό που έγινε τις προηγούμενες μέρες. Το λέω αυτό έχοντας πλήρη συνέστηση των όσων λέω, επειδή και με το Δήμαρχο Λουτρακίου Πέραχώρας και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου έχω μία σχέση χρόνων συμμετέχοντας στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με το Δήμαρχο Κορινθίων, τον συμμαθητή μου τον Αλέκο τον Πνευματικό, αλλά και τον πρώην συνεργάτη μου τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Νίκο τον Σταυρέλη, μας συνδέουν χρόνια φιλίας. Άρα πιστεύω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε άλλα πράγματα, αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν.